απάντησε ότι έχει να κάνει με την αφρικανική σκόνη. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη το φαινόμενο επηρεάζει πολύ πιο έντονα τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και προς το μεσημέρι του Λασιθίου. Ωστόσο, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι στο τέλος της ημέρας η κατάσταση στην Κρήτη θα έχει οκτωνωθεί. Βέβαια, απαιτείται η προσοχή των ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, διότι όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις σημαίνει ότι άτομα αυξημένου κινδύνου, άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα, καρδιοπαθείς, παιδιά, ηλικιωμένοι, ότι θα πρέπει να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, παραμονή σε εξωτερικούς χώρους και ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Είναι ανάλογο και το φαινόμενο, το δελτίο, το οποίο έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Κρήτης και από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει ο καθένας από εμάς ή την προσοχή που θα πρέπει ο καθένας από εμάς να δείξει. Το Διευθυντή της Δημόσιας Υγείας, κύριο Αντώνη Παπαδάκη, καλημερίζω. Πώς είστε, κύριε Παπαδάκη? Κύριε Δουλγιαράκη, εδώ είμαστε από το πρωί, γιατί είδαμε τις μετρήσεις αργά το βράδυ χτες και δεν ήταν καλά σε σχέση με τα, και με την πρόβλεψη που είχαμε αρχικά των μοντέλων. Είχαμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση στα Χανιά και αυτό το πράγμα τώρα σιγά σιγά μετακομίζει στο Ηράκλειο και πιο μεσημέρι θα επηρεάσει και το Λασίθι. Γι' αυτό εκδώσαμε όσο μπορούσαμε και βγάλαμε την ανακοίνωση ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για κάποια άτομα που έχουν πρόβλημα, αλλά και στον γενικό πληθυσμό πρέπει όλοι να προσέχουμε, να αποφύγουμε τη δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, το χρόνο παραμονής και αν αυτό δεν είναι εφικτό, χρήση μάσκας υψηλής προστασίας, και έχουμε προμηθευτεί με την πανδημία, αλλά γνωρίζουμε και πώς να φοράμε. Δηλαδή KN95 ή FFP2 είναι η καλύτερη προστασία όταν είμαστε σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, ο αρμόδιος αναπληρωτής Περιφερειάρχης και υπεύθυνος για την υγεία, ο κ. Πιτσούλης, θα ενημερώσει και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να μην έχουμε γυμναστική και άλλες έντονες δραστηριότητες στα σχολεία σήμερα, και ελπίζω με το πέρας της ημέρας να έχει καλυτερεύσει η κατάσταση. Επίσης, άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα, να πούμε πάλι και τις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Άτομα με αναπνευστικό αλλά και καρδιολογικό πρόβλημα, αλλά και παιδιά ανεξαρτήτου αν έχουν πρόβλημα, καθώς και άτομα άνω των 65 ετών, όλη αυτή η ειδική ομάδα υψηλού κινδύνου πρέπει να αποφύγει κάθε σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους και ξαναλέω και πάλι, αν μπορεί να αποφύγει και την παραμονή. Επίσης, άτομα με άσμα ίσως χρειαστεί να κάνουν περισσότερες εισπνοές του φάρμακου του αναφυστικού που λαμβάνουν, και αν συνεχίσουν και επιμένουν τα συμπτώματα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με το θεράποντα γιατρό τους κάθε άτομο που έχει αυτό το θέμα. Η κατάσταση, κύριε Τουλιαράκη, θέλει λίγο προσοχή. Έπεσε τώρα και χτες και με το σεισμό και όλη αυτή η διαδικασία, πάρα πολλά, την πυρκαγιά. Πρέπει να είμαστε, να προσέχουμε την υγεία μας, έτσι, και πρέπει και αυτές οι οδηγίες που εκδίδουμε να λαμβάνονται υπόψη, ούτως ώστε δεν τις βγάζουμε απλά για να είχαμε υποχρέωση σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Θέλουμε οι πολίτες, δεν το κάνουμε ασκόπως, θέλουμε οι πολίτες να υπακούουν για την προστασία της υγείας τους, αλλά και γενικότερα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι τιμές σήμερα στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, αναμένεται να είναι αυξημένες, ξαναλέω και πάλι. Που σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάνω από τα 10, ας πούμε, με μικρογραμμάρια. 50 είναι το όριο, μιλάμε, μπορεί να πάει και 100. Α, 150. Τόσο πολύ. Ναι. Ενδεικτικά, χτες στα Χανιά, το αργά το βράδυ, μάλλον το απόγευμα, είχαμε και κάποια νούμερα τρομακτικά, είχαμε και 800. Ναι. Στα Χανιά. Μιλάμε τώρα, είναι πολύ μεγάλο νούμερο, ήταν το όριο, το κατώτατο όριο, βέβαια. Φινοκαλιά και ακροτήρι.
Ναι, είχαμε εκεί στα Χανιά. Η μέτρηση που έκανε το Πολυτεχνείο Κρήτης. Ναι. Αν δείτε, δεν ξέρω αν λάβατε το τεχνικό. Ναι, έχω μπροστά μου τον πίνακα. Στα 900, στα 900 ναι. Ηράκλειο, Χανιά, Φινοκαλιά στα 800 και Ακροτήρι στα 800. Ναι, ναι, είχαμε. Αλλά προσέξτε, είναι στιγμιές. Η εγκύκλειος και όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μιλάνε να έχεις συνεχώς για ένα 24ωρο μέση τέτοια μέτρηση. Ευτυχώς εμείς είχαμε κάποιες ρηπές του ανέμου, που σημαίνει ότι δηλαδή, ήταν στιγμιαία αυτά τα νούμερα, που είναι θεωρώ τρομακτικά, και είχαμε καιρό να δούμε στο νησί μας. Δηλαδή θύμισε λίγο, όχι όμως τόσο έντονα, θύμισε εποχές 2018. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω για αυτό το οποίο επισημάνατε και εσείς, βλέπω και στο δελτίο, μάσκες υψηλής προστασίας, δεδομένου ότι συγκρατούν σωματίδια μεγέθους 0,3 0,3 μάικρον, ναι. Αυτά τα σωματίδια που μετράμε τώρα είναι 10. Όπως καταλαβαίνετε, όταν συγκρατεί λοιπόν από 0,3 και πάνω, τα 10 τα συγκρατεί με πάρα πάρα πολύ ευκολία. Τώρα, για τη χρήση της μάσκας, απλά ήθελα να ρωτήσω, γιατί κάποιες φορές στο παρελθόν είχαμε ακούσει ότι η χρήση μάσκας σε τέτοιου είδους συνθήκες ενδεχόμενα να προκαλεί και μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, δυσφορία, γι' αυτό σας ρωτώ. Όχι, αυτό αφορά το γενικό πληθυσμό. Είναι, αν δείτε το δελτίο που είναι κάτω, εκεί που αναφέρεται, όχι στις ομάδες του κινδύνου που θα τους επιβάλλει. Σαφέστατα, για τη μάσκα με ρώτησα μεμονωμένα. Ναι. Η μάσκα, ξαναλέω και πάλι, αφορά το γενικό πληθυσμό, που δεν έχει δηλαδή ήδη κάποιο έντονο αναπνευστικό πρόβλημα ή άσμα οτιδήποτε, αλλά και πάλι θα μπορούσε να προστατεύσει, αλλά να εφιστήσει την προσοχή ότι αυτή η μάσκα μετά θα πρέπει να πετάγεται με προσοχή, γιατί θα έχει συγκρατήσει πάνω αυτή την σκόνη που μπορεί να μεταφέρει εν δυνάμει και παθογόνα και αλλεργιογόνα, αλλά και άλλους χημικούς ρυπανδές. Άρα μετά που θα επιστρέψουμε σπίτι, την πετάμε με προσοχή και δεν την έχουμε εκεί να την ακουμπάμε στα γραφεία μας, να την έχουμε στα χέρια μας πολύ ώρα. Την βγάζουμε, κάνουμε τη συψία με ή πλύσιμο το χεριό μας, την πετάμε να πω και μετά κάνουμε, πλένουμε τα χέρια μας. Προσοχή. Επίσης, καλό θα είναι η επιφάνεια, γιατί θα δείτε. Εγώ το βλέπω ερχόμενο στο γραφείο και στα αυτοκίνητα και παντού. Έχει καθίσει αυτή η καφέ σκόνη. Πρέπει στα σπίτια μας, σε επιφάνειες, με νεράκι, πανάκι και κάποιο καθαριστικό, σαπούνι ή οτιδήποτε άλλο, το περνάμε με ένα πρώτο πέρασμα, φεύγει αυτή η σκόνη και πρέπει μετά με ένα ήπιο απολυματικό, οικιακό έτσι, κάποια φλωρίνη, κάποιο άλλο απολυματικό ήπιο, να περάσουμε αυτές τις επιφάνειες. Το μάθαμε, αλλά είναι στην πανδημία, αλλά τώρα απαιτείται, γιατί ξαναλέω, αυτή η σκόνη δεν ξέρουμε τι έχει μεταφέρει, έχει περάσει από χώρες διάφορες και πάνω σε αυτά τα σωματίδια που δεν είναι μικρό το μέγεθος των 10 μικρόμετρων, έχουν επικαθίσει, θα έχουν επικαθίσει χιλιάδες πράγματα, οπότε καλό θα είναι να το δούμε ως κάτι επικίνδυνο, ακόμα και στις επιφάνειες, ακόμα και στη μάσκα μας, ακόμα και στα χέρια μας. Μάλιστα. Διπλό πέρασμα λοιπόν το μήνυμα, και με τον τρόπο που το αναφέρατε, στα σπίτια μας, επίσης μέσα, στους δικούς μας τους χώρους, όπου ο καθένας από εμάς, εν πάση περιπτώσει, ζει, εργάζεται ή οτιδήποτε άλλο, στο δικό του τον ατομικό χώρο, ας το κάνει αυτό, για να είμαστε όλοι μας πολύ καλύτερα, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει μεταφέρει. Εγώ τις κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις. Είναι σημαντικά αυτά τα οποία λέτε, κύριε Παπαδάκη, ως συμβουλές στον καθένα από εμάς. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, τα λέμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.